δεν θα αλλάξω ούτε ένα και από αυτά που σκόπευα να πω, έτσι και αλλιώς. Και ο λόγος είναι απλός. Όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, απαντώντας στον αρχηγό της Ελληνικής Λύσης, το ΠΑΣΟΚ είχε αυτοσυστηθεί στα χρόνια της κρίσης σε μια δύναμη εθνικής ευθύνης υπευθυνότητας. Είναι χρόνια τώρα που χτίζουμε χωρίς να χάνουμε ούτε μια σταγόνα από τη σοβαρότητα και την ευθύνη, χτίζουμε τις προγραμματικές μας θέσεις για να απαντήσουμε πιστικά στο κορυφαίο πρόβλημα της εποχής που είναι οι ανισότητες. Σοβαρή και υπεύθυνη στη μάχη κατά των αντισαντήτων μέχρι τελευταίας ρανίδας. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα και επ' αυτού θα μιλήσω και θα μιλήσω για το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, κύριε Πλεύρη. Ζήτησα να πάρω το λόγο ακριβώς γιατί γίνεται η μεταφορά της έδρας. Πάει 318 χιλιόμετρα από το Παρίσι ένας διεθνής ευρωπαϊκός οργανισμός από μια αστική περιοχή 2,5 εκατομμυρίων ή 12,5 αν πάρουμε το ευρύτερο συγκρότημα του Παρισιού σε μια περιοχή της Βουργουνδίας, σε μια πόλη 150.000 κατοίκων. Θα το φτιάχναμε αυτό στην Ελλάδα ποτέ? Μιλάω με τα λόγου γνώσεως και επιτρέψτε να μοιραστώ μαζί σας τρία βιωματικά γεγονότα, τα βίωσα προσωπικά. Πριν 30 περίπου χρόνια είχα την τύχη να καταστώ κοινωνός μαζί με άλλους ενός οράματος του αείμνηστου Θάνου Μικρούτσικου ως Υπουργού Πολιτισμού, όπου επεδίωξε με το Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων να δημιουργήσει 10 μικρές αβινιών στον τομέα του πολιτισμού στην Ελλάδα. Το εγχείρημα προχώρησε, σήμερα δεν έχει μείνει τίποτα. Λίγο μετά η αείμνηστη Μαριέτα Γιαννάκου ανακοίνωσε τη βάση του 10 για την εισαγωγή. Ήμουν τότε πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, μπορεί να θυμάσαι κύριε Υπουργέ. Είχα ζητήσει τη σταδιακή εφαρμογή την πρώτη χρονιά να είναι 8, τη δεύτερη 9 με ομόφωνη απόφαση όλων των δημάρχων, την τρίτη να είναι 10 και στον το μεταξύ διάστημα να μεταφέρουμε το σύνολο των τότε τρεις στην ελληνική περιφέρεια. Να φύγουν από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και να μείνουν μόνο στην ελληνική περιφέρεια. Σήμερα ζούμε την περαιτέρω συρρήγνωση των περιφερειακών πανεπιστημίων μετά από αλλεπάλλους κραδασμούς που έχουν υπάρξει από τον νόμο Γαβρόβλου μέχρι τον νόμο Κεραμέως πρόσφατα και περιμένουμε να υποδεχτούμε στο λεκανοπέδιο τουλάχιστον ένα αν όχι δύο μη κρατικά πανεπιστήμια από κάποια φάντς. Τρίτο παράδειγμα. Όταν ανακοινώθηκε ότι η Microsoft θα έρθει στην Ελλάδα, έστειλα προσωπική επιστολή ως ενεργός πολίτης, δεν είχα κάποια άλλη ιδιότητα παρά μόνο του στελέχους του ΠΑΣΟΚ και τη συμμετοχή μου στο πολιτικό του συμβούλιο, ενεργός πολίτης και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ λοιπόν, προσωπική επιστολή στον κύριο Πρωθυπουργό, κύριε Υπουργέ, ζητώντας του η έδρα της Microsoft να έρθει στην περιοχή της απολιγνητοποίησης, που μετράει μόνο μεταναστεύσεις, κλειστά μαγαζιά, ανέργους και δραματική μείωση κατά 50% του ΑΕΠ της. Απερίφθημε τεπαίνουν η πρόταση. Δεν τολμά το κέντρο να δει πέρα από τη μύτη. Ζούμε σε μια χώρα που η υπερσυγκέντρωση πλούτου δύναμης και ανθρώπου σε ένα τόπο στην Αθήνα δεν έχει όμοιό του πουθενά στην πολιτισμένη ανθρωπότητα. Όλη η εξουσία, όλη η δύναμη, όλη ο πλούτος εδώ και όλη η δύναμη και ο πλούτος εδώ και η εξουσία σε ένα σημείο, στο Μέγαρο Μαξίμου.